Λοιπόν, ο Γιάννης Φακενάκης είναι κοντά μας, πρωταθλήτρια ομάδα για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματιών και Κέρκυρας Λευκύμη, που κέρδισε στο κοντόκαλι το κοντόκαλι με 0-4. Οικογενειακός εδώ, όλη η οικογένεια Φακενάκη. Γιάννη, αναμενόμενο, έτσι. Κατακτήσατε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι η χαρά είναι πάρα πολύ μεγάλη σήμερα. Πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, στη διοίκηση, στον υπέροχο κόσμο που έχουμε. Πραγματικά ήταν ένα κατόρθωμα. Η ομάδα σήμερα έγραψε ιστορία. Μια καινούρια σελίδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θέλουμε να αφήσουμε μετά από πολλή πίεση όλη τη χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα πρέπει να πανηγυρίσουμε. Να το ευχαριστούμε και οι ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, ο κόσμος κάνει τρομερό σκηνικό σήμερα. Μου έκανε εντύπωση όμως ότι το παιχνίδι ήταν πολύ ήρεμο, πολύ ωραίο. Παίξατε πολύ καλά μεταξύ σας. Οι παίχτες ήταν όλοι σε εικονιακό, εορταστικό κλίμα και του Κοντοκαλίου ακόμη. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι. Πραγματικά έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Αν και στην αρχή μπήκαμε λίγο αγχωμένα, αλλά στο τέλος καταφέραμε και πετύχαμε το πολυπόθητο που ήταν να βάλουμε ένα γρήγορο γκολ. Το βάλαμε και από εκεί πέρα πιστεύω ότι τελείωσε και κρίθηκε το παιχνίδι. Λοιπόν, τα πανηγύρια θα συνεχιστούν. Να σε ρωτήσω όμως και για το κύπελλο Ερασιτέχνης Τεχνών. Έχετε φτάσει ήδη πάρα πολύ μακριά. Θα τα αφήσουμε αυτό, δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Μαρία, αναμένουμε αύριο. Ο παπάς κέρδισε. Ναι. Πήραμε την κούπα. Ναι. Και είμαστε χαρούμενοι. Ναι, πάρα πολύ. Μπράβο. Άρα τώρα απλά να χαρείτε και τα βλέπουμε μετά. Από αύριο, από αύριο ξεκινάμε για το κύπελλο Ερασιτέχνων. Είναι ένα στόχο, αλλά ο πραγματικό στόχο, ο μεγάλο ήταν αυτό σήμερα. Και συνεχίζουμε και να πάμε. Είστε πρωταθλητέ. Ακριβώ. Αυτή είναι η επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κόσμο τη Λευκύμη είναι μαγευτικό. Είναι εκπληκτικό, είναι ζωντανό. Το δηλώνει σήμερα με το μεγάλο εορτασμό τη κατάκτηση του πρωταθλήματο τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματιών Κέρκυρα. Και ο Σπύρο Μάστρο, ο πρόεδρο τη Αθλητική Ένωση Λευκύμη, είναι κοντά μα, γιατί ένα στόχο μπήκε από την αρχή τη χρονιά και τελικά έγινε πραγματικότητα. Πόσο εύκολο ήταν να φτάσετε λοιπόν σε αυτό το στόχο? Είχαμε μία αντίπαλο πάλι από τον Νότο. Προσπαθήσαμε, παίξαμε πολύ καλή μπάλα. Είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, μεγάλη διοίκηση, πολύ κόσμο όπως τον βλέπετε κι εσείς. Καλό προπονητή. Όλοι το σύνολο ήταν τέλειοι. Καλή συνέχεια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Φέτος έχετε τώρα πετύχει πάρα πολλούς στόχους λοιπόν. Ανεβαίνετε στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, μια πάρα πολύ δύσκολη βέβαια κατηγορία. Αλλά έχετε και ένα κύπελλο Ερασιτέχνων, στο οποίο ήδη έχετε κάνει πολύ σημαντικά βήματα. Και τώρα παίζετε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Νικήσατε και την Καστοριά. Είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Ναι, θα προχωρήσουμε. Μήπως πάρουμε και το κύπελλο Ελλάδος. Ωραία δήλωση αυτή. Ναι. Υποπροεδρία σας. Υποπροεδρία μας. Πείτε μου λίγα λόγια και για όλες αυτές τις επιχειρήσεις που έχουν στηρίξει τη Λευκύμη. Είναι επιχειρήσεις ντόπιες, είναι κόσμος που πραγματικά έρχεται στο γήπεδο, πάρα πολλά άτομα, αλλά και αυτή η κοινωνία, η τοπική και της Λευκύμης, αλλά και γενικότερα, όχι, που είναι πάντα κοντά στην ομάδα. Ναι, όχι μόνο η Λευκύμη. Ναι. Και όλο το νησί οι επιχειρήσεις στηρίζουν τη Λευκύμη. Γιατί όπως σας είπα, είναι μια πολύ καλή ομάδα με ιστορία, με πολύ κόσμο, τα έχει όλα για να συνεχίσει. Άρα, συγχαρητήρια, πρωταθλητές και εις ανώτερα, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλά, ευχαριστώ και εγώ. Νομίζω ότι μια φιλία χρόνων που και ένας άνθρωπος που στήριξε πάρα πολύ τον Γιάννη Φακενάκη, σε ό,τι κάνει και σε ό,τι ονειρεύεται και σε ό,τι κάνει ποδοσφαιρικό, είναι ο Σπύρος ο Βλάχος. Είναι κοντά μας σήμερα. Γιατί και έμαθα ότι πήγανε μαζί και είδαν εκεί πολύ ώρα στεχνών αντίπαλη ομάδα σκάουτινγκ και είναι πάντα κοντά και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω πόσο έχει στηρίξει τον Γιάννη Φακενάκη και ποια είναι η σχέση. Πώς νιώθεις τώρα που τον βλέπεις να κατακτά πρωτάθλημα, να ζει μεγαλεία τέλος πάντων? Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους για τη χρονιά που πέρασε. Όσο, για το, όσο αφορά τον Γιάννη, με τον Γιάννη από τις συνοράδες έχουμε ζήσει πολλά πράγματα μαζί. Και πρωτάθλημα και κύπελο, συμπαίκτες. Πέρσι στην αρχή ξεκίνησε ο προπονητής μου. Πήγαν όλα καλά, δεν πειράζει. Είχαμε ένα θεματάκι. Από εκεί και πέρα φέτος είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Τον στηρίζω σε ό,τι κάνει. Είναι ένας από τους καλύτερους και θα το στηρίξω για όσο μπορώ και θέλει. Το περίμενες, το βλέπες, όλο αυτό το σύνολο που έχει δημιουργηθεί, ο Γιάννης, τα παιδιά, οι επιχειρήσεις που στηρίζουν την ομάδα, το περίμενες ότι θα φτάνε μέχρι εδώ? Καταρχήν ξεκίνησε μια πολύ σωστή δουλειά από το καλοκαίρι. Ναι. Ήταν οργανωμένη, αποδυτήρια,
Ο Γιάννης έκανε τη δουλειά του σωστά με τον Φίλιππα. Τα παιδιά θέλανε πολύ και βγήκε στην πορεία. Ωραία. Άρα πρωταθλητές, μια χαρά. Κυριακή Πολυεράς Τεχνών. Κυπελούχοι. Όλα παίζουν. Στο κύπελο και βλέπουμε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το χώρο. Καθένας το βιώνει από τη δική του πλευρά. Εμείς από το χώρο της δημοσιογραφίας, η Αλεξάνδρα από το χώρο της διοικητικά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτό το χώρο του αθλητισμού που περνάνε τόσο ούτως ή άλλως οι ομάδες, τόσο τα παιδιά οι προπονητές. Για να φτάσουν σε ένα στόχο όπως είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που έγινε σήμερα για τη Λευκύμη, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αξιοπρέπεια και να υπάρχει στήριξη, αλλά να υπάρχει και γνώση. Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα Σαγιά, το μέλος της διοίκησης της Λευκύμης που είναι σήμερα κοντά μας, διαθέτει όλα αυτά και το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μιλάμε μαζί της σήμερα για αυτή τη σημαντική κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένα στόχος που έγινε πραγματικότητα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα καλά σου λόγια. Εκτός αυτών θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει μονάχα η Αλεξάνδρα Σαγιά. Υπάρχει ένα πολύ καλό Δέλτα Σίγμα. Εάν δεν είχαμε τη στήριξη όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα του κόσμου να στηρίξει αυτό το Δέλτα Σίγμα, δεν ξέρω αν θα φτάναμε μέχρι εδώ. Πραγματικά ήταν μεγάλη δύναμη αυτό για μας. Πετύχαμε τους στόχους μας. Θεωρούμε ότι έχουμε συνέχεια και ότι όλα ξεκινάνε τώρα. Τώρα είμαστε ακόμα στην αρχή. Είναι η Γάμα Εθνική. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας και εκεί πέρα θα δουλέψουμε όσο καλύτερα ακόμα μπορούμε. Άρα να χαρείτε τώρα το πρωτάθλημα. Χαιρόμαστε ένα κύπελλο Ερασιτέχνων. Έχουμε ένα κύπελλο Ερασιτέχνων, αλλά και ο στόχος στο κύπελλο Ερασιτέχνων είναι με τον ίδιο πόθο ακριβώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε πολύ. Σε όλους και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήταν κοντά μας και ανταμυφθήκαμε για αυτή τη βοήθεια του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Πρωταθλητής ο Θανάσης Πατινιώτης με την ομάδα της Λευκύμης για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Μια πολύ μεγάλη χαρά και μια πολύ μεγάλη γιορτή σήμερα στο παιχνίδι κότερα στο Κοντόκαλι, όπου η ομάδα της Λευκύμης νίκησε με 0-4. Παίζουμε καταρχήν λίγα λόγια για το σημερινό το παιχνίδι. Έτσι το περιμένατε. Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στον κόσμο που ήρθε από τη Λευκύμη και σε πολλούς από εδώ από το κέντρο για τη στήριξη που μας δώσανε. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες που πετύχαμε δεύτερο συνεχόμενο στόχο. Που τον είχαμε από την αρχή, βασικά ήταν ο πρώτος και μετά το κύπελο. Και κοιτάξτε, είπαμε να μπούμε δυνατά από την αρχή, να καθαρίζουμε το μάτς και εντάξει, χάσαμε κάποιες στιγμές στην αρχή, πετύχαμε τα δύο γρήγορα γκολ, μετά ξεκλείδωσε το παιχνίδι και μετά κύλησε όπως κύλησε. Από εκεί και πέρα στηρθήκατε πρωταθλητές. Ο στόχος που είπες πριν ότι έχετε βάλει από την αρχή, πήρατε το κύπελλο. Υπάρχει ένα κύπελλο Ερασιτεχνών, το οποίο εντάξει, φαντάζομαι είναι λίγο πιο πίσω στο μυαλό, γιατί θέλετε να χαρείτε τώρα και όλο αυτό που έγινε. Αλλά έχετε καταφέρει πάρα πολλά μέσα σε ένα χρόνο. Ακριβώς. Ο στόχος μας ήταν το κύπελλο και το πρωτάθλημα, τους πετύχαμε. Τώρα είχαμε ξεκινήσει το κύπελλο Ερασιτεχνών. Έχουμε πάει εκεί πάρα πολύ καλά. Έχουμε δείξει και έξω το κερκυραϊκό ποδόσφαιρο. Και τώρα, να σας πω την αλήθεια, κοιτάμε από την Τετάρτη αυτό το παιχνίδι, γιατί θέλουμε πραγματικά να περάσουμε και να πάμε και ακόμα και στον τελικό. Πες μου λίγα λόγια για τη συνεργασία σας με τον Γιάννη Σφακιανάκη. Πώς είναι τα πράγματα μεταξύ σας, πόσο σας βοήθησε, πόσο το βοηθήσατε, γιατί φτάσατε, η αλήθεια είναι μέχρι εδώ. Είναι πάρα πολύ καλή η σχέση μας και σαν προπονητής και σαν φίλος έξω. Μας έχει στηρίξει όλους πάρα πολύ και στην προπόνηση δουλεύουμε πολύ καλά, αν και δουλεύουμε κάτω από αντίξιες συνθήκες και ελπίζω να φτιάξουν και αυτές. Ωραία, άρα να ευχηθούμε να σου πω συγχαρητήρια και σαν ανώτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Μερικές φορές η αξία του ιτημένου δίνει δόξα στον νικητή. Βέβαια, η ομάδα της Λευκύμης είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Κατάφερε λοιπόν να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας εδώ στο Κοντόκαλι, αντιμετωπίζοντας την ομάδα του Κοντοκαλίου, η οποία είχε μια πολύ καλή πορεία φέτος. Ο πρόεδρος λοιπόν της ομάδας του Κοντοκαλίου είναι κοντά μας για να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Πώς ήταν η πορεία σας, ήταν πάρα πολύ καλή και η δική σας Καταρχήν να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Λευκύμης. Κατά την προσωπική μου άποψη, άξια πρωταθλήτρια. Τώρα, όσον αφορά τη δικιά μας την ομάδα, πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο. Και με βάση τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο. Είμαστε υπερευχαριστημένοι από την πορεία της ομάδας μας, νεοφώτιστη. Ναι. Αν και εντάξει, ξέρουμε ότι η ομάδα του Κοντοκαλίου είναι για την Α1 κατηγορία. Μια χαρά, όλα κύλησαν. Είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία, κύριε Διονύση. Και εκτός από αυτό, μου έκανε εντύπωση που στο σημερινό παιχνίδι πήγαν όλα πάρα πολύ ωραία. Οι παίχτες μεταξύ τους ήταν σε πάρα πολύ ωραίο κλίμα ο αγώνας. Γενικά έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάντα έτσι ήταν στα παιχνίδια τα δικά μας.
Είμαστε μια οικογένεια, προσπαθούμε να είμαστε μια παρέα και εντός του γηπέδου και εκτός αυτού. Μια χαρά, όλα κύλησαν πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα αυτή η χρονιά τελειώνει. Το Κοντοκαλί βεβαίως συνεχίζει. Οι σκέψεις έχουν γίνει, κάποιες συναντήσεις έχουν γίνει, κάποια πράγματα στο μυαλό σας. Ναι, ναι, έχουν ήδη γίνει κάποιες συναντήσεις στο δοκιμασίμα μας. Έχουμε βάλει κάτω τους καινούριους στόχους. Βέβαια, χρειάζεται ακόμα λίγο δουλειά. Θέλουμε να ηρεμήσουμε. Με τον Άγιο τον Πανδύ, είστε ευχαριστημένοι στο τιμόνι της ομάδας. Ήδη και το ανακοινώνουμε τώρα εδώ ότι του έχουμε κάνει πρόταση να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Πολύ καλός προπονητής, πολύ καλός άνθρωπος. Ταυτίζονται οι απόψεις μας πλήρως. Και νομίζω θα χάρηκε και ιδιαίτερα σήμερα γιατί και η καταγωγή του είναι από τη Λευκύμη. Ναι. Είναι μια κατηγορία όμως η Α1, το ξέρετε και εσείς καλά, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Έχει πολύ δυνατές ομάδες. Κάτι τέτοιο αναμένεται για να γίνει και του χρόνου. Ναι. Ο στόχος λοιπόν του Κοντοκαλίου, ποιος θα είναι για την επόμενη χρονιά? Πάντα θα ξεκινήσουμε και του χρόνου με τον ίδιο στόχο, να μείνουμε στην κατηγορία. Mm-hmm. Όσο πιο εύκολα γίνεται και όσο είναι δυνατόν αυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, καλοδεχούμενο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.